Ναι, θεωρώ ότι εμείς πήραμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Αφενός γιατί είναι εκτός έδρας από μια ομάδα ποιοτική που έχει πρωταγωνιστικούς σκοπούς. Και αφετέρου γιατί εμείς για σχεδόν 60 λεπτά παίζαμε με λιγότερο παίχτη. Θεωρώ ότι αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να έχουμε μυαλό και είχαμε. Πρέπει να έχουμε σωστή τακτική και είχαμε. Και το κυριότερο ότι είχαμε καρδιά. Και μπορώ να πω κιόλας ότι εμείς και με 10 παίκτες για μια ώρα κάναμε και δύο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε κλέψει και το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε αφενός το θετικό αποτέλεσμα και αφετέρου τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα για μένα είναι αυτό που λέω πάντα είναι ότι για να έχει αντίκρισμα αυτή η ισοπαλία που πήραμε, θα πρέπει στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό με τον Ασπρόπικο πρώτα θέλω να κερδίσουμε για να έχει αντίκρισμα αυτή η ισοπαλία που πήραμε σήμερα. Πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω και την επίσημη Νίκη Βόλου για την άριστη φιλοξενία που μας παρήχε και να ευχηθώ και στην ομάδα της Νίκης Βόλου ό,τι το καλύτερο και να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει.